Μήνες των φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και των πληρωμών ο Δεκέμβριος, όπως εξηγούν οι φοροτεχνικοί, αφού από τη μία θα κληθούμε να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για φόρους τέλη κυκλοφορίας, από την άλλη όμως η κυβέρνηση προχωρά και σε μια σειρά πληρωμών προς φορολογούμενους. Τέλος του έτους, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας πολλών υποχρεώσεων. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Βέβαια είναι γνωστό ότι είναι 31 Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, αλλά κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πιστεύω, ότι θα δει κάποια παράταση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας, να γνωρίζει ότι μετά το τέλος της προθεσμίας πληρωμής των, θα είναι η υποχρέωση πληρωμής διπλάσια από αυτή που αναλογεί στο αυτοκίνητό του. Το ποσό αυτό θα βεβαιωθεί στη ΔΟΗ. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα δήλωσης ακινησίας του αυτοκινήτου. Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα MyCar, αλλά δηλώνεται εκεί ο τόπος που θα φυλάσσεται το αυτοκίνητο. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να δηλώσει ακινησία. Και επιπλέον, αν το αυτοκίνητο κινηθεί χωρίς να πάρει τις πινακίδες πίσω από την ΔΟΗ, να δηλωθεί δηλαδή ότι είναι πάλι σε κινήτο το αυτοκίνητο, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 και αν βρεθεί δεύτερη φορά ή τρίτη να κινείται χωρίς να έχει τα τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, το πρόστιμο ανέρχεται στις 30.000. Τον ούτως λοιπόν οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν ακινησία να τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν από αυτό. Αρκετοί πάντως ήδη σπέβδουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.